Την έντονη διαμαρτυρία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης προκάλεσε η απόφαση του Ταμείου Αλληλεγγύης να διαθέσει το κονδύλι ύψους 3,3 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση ζημιών σε δημόσιες υποδομές, ενώ το αρχικό αίτημα που είχε υποβληθεί από την Περιφέρεια ήταν για 44 εκατομμύρια ευρώ. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι το προηγούμενο χειμώνα η Περιφέρειά μας και ειδικότερα η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου δέχτη ένα μεγάλο πλήγμα και από φυσικές καταστροφές αλλά και από πλημμύρες. Ως ψίχουλα χαρακτήρισε τις αποζημιώσεις που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πλημμυροπαθείς στον Εύρο ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Κώστας Αντωνιάδης. Οι ζημιές, όπως τονίζει ο κ. Αντωνιάδης, ανήλθαν περίπου στα 3.300.000 ευρώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ από την πλευρά της η Περιφέρεια της είχε κοστολογήσει περίπου στα 130 εκατομμύρια ευρώ. Επισημαίνεται ότι τα χρήματα αυτά δεν καλύπτουν ζημιές ιδιωτών παρά μόνο τα έργα υποδομών. Η συνολική ζημία της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου ήταν περίπου 130 εκατομμύρια ευρώ και για τις ζημίες στις δημόσιες υποδομές περίπου 44 εκατομμύρια ευρώ. Πριν λίγες μέρες ήρθε η απάντηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου μας δίνουν τελικά ένα ποσό των 3.300.000 ευρώ, δηλαδή ψίχουλα. Και μάλιστα από τα 3.300.000 ευρώ, τα 300.000 παίρνουμε άμεσα, ενώ τα υπόλοιπα 3 εκατομμύρια θα εξαρτηθεί από τις αν η Ελλάδα είναι συνεπής στις κανονιστικές πράξεις όσον αφορά και τις αντιπλημμυρικές διαδικασίες και θα τα πάρουμε περίπου σε 2 ή 3 χρόνια. Επομένως, ενώ η περιφέρεια μας υπέστη σε δημόσιες υποδομές περίπου 44 εκατομμύρια ζημιές, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Αλληλεγγύης, μας δίνει περίπου σε πρώτη φάση 300.000, επομένως ψίχουλα. Και μάλιστα, για να το πούμε και να το διευκρινίσουμε και στους τηλεθεατές σας, ότι αποζημιώνονται όχι οι ιδιώτες, ούτε οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες και καταστροφές που είχαμε, αλλά μόνο τα έργα δημοσίων υποδομών. Εν τω μεταξύ, η Περιφέρεια δημοπράτησε ήδη το πρώτο μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στο Ορμένιο, ένα ανάχωμα 11,5 χιλιόμετρων, προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Αναμένεται επίσης να γίνει συντήρηση των υφιστάμενων αναχωμάτων, προκειμένου να προληφθούν ζημιές από τυχόν ακραία καιρικά φαινόμενα του επερχόμενου χειμώνα. Ευθύνες, παραλήψεις ή αδράνειες της κεντρικής κυβέρνησης δεκατιών δεν μπορούμε να τις μεταφέρουμε στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Εμείς είμαστε εδώ, εμείς αγωνιούμε για τα προβλήματα των αγροτών. Αγωνιούμε για τα προβλήματα των ιδιωτών που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Από εκεί πέρα και το κεντρικό κράτος πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και επίσης να μεταφέρει αρμοδιότητες που υπάρχουν σήμερα στο αθηνοκεντρικό κράτος στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση.